Ξεκίνησε σήμερα η δεκαήμερη ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος, ωστόσο η κίνηση στην αγορά ήταν υποτονική. Τα εμπορικά καταστήματα οφείλουν να αναγράφουν στη βιτρίνα τους τόσο την αρχική τιμή όσο και το ποσοστό έκπτωσης των προϊόντων, ενώ οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι ενδέχεται το δεκαήμερο αυτό να υπάρξει μια αύξηση στο τζίρο τους, χωρίς όμως να περιμένουν τεράστια πρόοδο, γνωρίζοντας καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην πλειοψηφία τους τα ελληνικά νοικοκυριά. Η αγορά του Ρεθύμ και γενικότερα τη Κρήτη είναι εφοδιασμένη πλήρως με προϊόντα αρής ποιότητας και σε πολύ καλές τιμές. Σας στείλουμε λοιπόν στους καταναλωτές που θέλουν να κάνουν τις αγορές και τα ψώνια τους να κατέβουν στην αγορά, να κάνουν πρώτα έρευνα αγοράς και κατόπιν να προχωρήσουν στις αγορές που θέλουν να κάνουν. Επίσης, να τους συστήσουμε να προσέχουν τις παραπλανητικές εκπτώσεις και προσφορές, μην πέσουν θύματα διάφορων επιτίδιων. Και αν υπάρξουν τέτοιο, να κάνουν καταγγελίες στους κατατόπους στους εμπορικούς συλλόγους. Όπως επίσης και τους προτρέπουμε να προτιμούν τα κρητικά καταστήματα για να μένουν τα λεφτά στον τόπο μας. Η ανταπόκριση σε όλη την Κρήτη που γνωρίζω τουλάχιστον εγώ είναι πάρα πολύ υποτονική σε αυτή την ιστορία. Το πιο μεγάλο όμως πρόβλημα δεν είναι η ένταση των εκτόσεων ή το κατά πόσο προβάλλεται αυτό, το παρά στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή όλα τα αναμενόμενα καταναλωτικά πακέτα από εμάς είναι υποτονικά. Είναι ο τόπιος πληθυσμός εγκλωβισμένος, ο φοιτητικός πληθυσμός εγκλωβισμένος και ένα τουριστικό πακέτο το οποίο δεν μας έχει δείξει ακόμα τίποτα και ο λόγος είναι ξεκάθαρος ότι έχουν αναγκαστεί για να γεμίσουν ξενοδοχεία να πάρουν πάρα πολύ χαμηλού οικονομικού επίπεδου τουρίστες. Από την άλλη, οι καταναλωτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το ποσοστό της έκπτωσης των προϊόντων. Πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει, δηλαδή εξαρτάται και τι έκπτωση θα κάνει ο καθένας, ο κάθε ιδιοκτήτης καταστήματος, αλλά οπωσδήποτε θα βοηθήσει, όλα βοηθάνε. Περνάει λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα κόψουμε από κάπου αλλού για να πάρουμε κάποια πράγματα που έχουμε ανάγκη τέλος πάντων. Ενδεχομένως, ανάλογα με τις τιμές. Σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, επικρατεί διχασμός τόσο από την πλευρά των καταστηματαρχών, όσο και από την πλευρά των καταναλωτών. Ούτε αυτή η Κυριακή θεωρούμε πως έχει ιδιαίτερα αγοραστικό ενδιαφέρον και συνιστούμε στους συναδέλφους μας να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους. Βέβαια, όποιος θέλει είναι ελεύθερος και σύμφωνα με τον νόμο να λειτουργήσει το κατάστημά του. Εμείς θα στηρίξουμε και αυτή την Κυριακή τα καταστήματα, αλλά δυστυχώς δεν περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Δεν συμφωνώ προσωπικά, διότι αν θέλει κάποιος να ψωνίσει, ψωνίζει και τις άλλες μέρες δηλαδή. Και χώρια το ότι τους υπαλλήλους που δουλεύουν δεν θα έχουν ελεύθερο χρόνο. Κυριακές θα ήθελα να ψωνίζω. Γιατί έχουμε ελεύθερο χρόνο, μπορούμε να κατεβούμε με ελευθερία χρόνου και διάθεση να κάνουμε τις αγορές μας. Αν μπορεί να γίνει όπως φαίνεται ότι θα γίνει, θα το ήθελα, ναι. Όχι, εγώ την Κυριακή ξεκουράζομαι. Και δεν νομίζω, οι Κυριακές εντάξει, νομίζω κάτι είπανε για τις Κυριακές, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει.